Έλεγα νωρίτερα ότι και εγώ βάζω το δικό μου πετραδάκι την 3η 8 Ιουνίου, μεθαύριο, το δικό μου πετραδάκι στο τείχος της ανοσίας που χτίζουμε όλοι, κάνοντας τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Και όπως έλεγα νωρίτερα, παιδιά, πετραδάκι, πετραδάκι, κυριολεκτικά όμως εδώ ταιριάζει το τραγούδι, για τα μας το χτίζουμε το τείχος ανοσίας, όχι για τα σένα που λέει το τραγούδι. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα μας το χτίζουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολακόπουλε? Στη τηλεφωνική μας να μείνει ο κύριος Αποστολακόπουλος, μικροβιολόγος, βιοπαθολόγος, ένας άνθρωπος που τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και που μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο που βιώσαμε, τώρα θέλω να πιστεύω ότι είναι καλύτερη και θα μας το επιβεβαιώσει εκείνος, στην πιο δύσκολη περίοδο που βιώσαμε, στους πιο δύσκολους καιρούς που ζήσαμε, ήταν εδώ κοντά μας και μας έδινε ψύχρεμα τη γνώση του και τις συμβουλές του. Κύριε Αποστολακόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, μια χαρά. Εγώ εύχομαι το ίδιο για όλους τους ακροατές και για εσάς. Να είστε καλά. Έλεγα ότι το χτίζουμε πετραδάκι, πετραδάκι το τείχος της ανοσίας. Και φαντάζομαι ότι θα ήσασταν κι εσείς, θα λέγατε κι εσείς στον κόσμο να πάει να κάνει το εμβόλιο, ακόμη και εκείνοι που δεν το έχουν σκεφτεί και έχουν τις αμφιβολίες τους. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μάρκου. Αυτό που λέτε εδώ είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε στον κόσμο και ίσως και στην πιο σωστή στιγμή. Η πανδημία παρουσιάζει μια ύφεση, όπως όλοι βλέπουμε. Το καλοκαίρι έρχεται. Έχετε ταυτόχρονα το φυσικό εμβόλιο που έχει η χώρα μας, που δεν είναι άλλο από τον ήλιο. Άρα ας φροντίσουμε ο καθένας από εμάς, αυτοί τουλάχιστον που δεν έχουν πάει, να εμβολιαστούν, να βάλουν και αυτοί το δικό τους, να προσπαθήσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να κάνουν το εμβόλιο και σιγά σιγά να χτίσουμε αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας που θα κάνει όλους μας να ζήσουμε πολύ καλύτερα, ξεπερνώντας αυτή την πανδημία η οποία αφήνει τόσα πίσω της και μας έμαθε και τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πω εδώ, παρακαλώ, το εμβόλιο είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, η μοναδική αντιμετώπιση που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτή την πανδημία, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Βλέπω όμως κάποιους οι οποίοι, και αρκετές γυναίκες θα έλεγα ανάμεσα στους, όχι αρνητές ακριβώς, αμφισβητείες, αμφισβητούντες, προβληματισμένες, να πω. Βλέπω αρκετό κόσμο πάντως που ακόμη το σκέφτεται. Και λένε, και λένε κάτσε να δούμε πώς θα πάει και θα δούμε αν θα κάνω και εγώ το εμβόλιο. Άσε πρώτα να δούμε τι αποτελέσματα έχει, λέει ο κόσμος. Το ακούμε όλοι μας. Γίναν πάρα πολλά λάθη από όλους μας στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Ίσως το σημαντικότερο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν δίνουμε σαφείς οδηγίες και ότι δεν εξηγούμε σαφώς στον κόσμο τι σημαίνει το εμβόλιο. Πιθανότατα προβάλλουμε τα λάθος μηνύματα και πιθανότατα περνάμε στον κόσμο λάθος μηνύματα. Τι εννοείτε, γιατρέ, τι εννοείτε? Εννοώ ότι υπήρξε μια τεράστια καμπάνια την οποία εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, που αφορούσε ένα εμβόλιο που ήταν αυτό της AstraZeneca. Έγινε στη χώρα μας, προβάλαμε μόνο τα αρνητικά πράγματα αυτού του εμβολίου. Δεν προβάλαμε την πραγματικότητα. Δεν προβάλαμε τι γίνεται κάθε μέρα στα νοσοκομεία και πόσες τροβώσεις έχουμε κάθε μέρα στα νοσοκομεία. Προβάλαμε μόνο τις παρενέργειες αυτού του εμβολίου και τις προβάλαμε υπερβολικά προς τον κόσμο. Δημιουργώντας μια σύγχυση. Φταίμε όλοι σε αυτό. Φταίει και η επιστημονική κοινότητα σε αυτό που δεν έλαβε σαφή θέση όσον αφορά τα διάφορα εμβόλια, όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, όσον αφορά το εμβόλιο για την εγκυμοσύνη, όσον αφορά όλες αυτές τις καταστάσεις. Δεν φροντίσαμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο με το σωστότερο και τον πιο δυνατό τρόπο. Η επιστήμη είναι μία και η επιστήμη δεν αμφισβητείται, ξέρετε, κύριε Μάρκο. Έχει την ευκαιρία η επιστήμη να προβάλλει και να αποδείξει το πόσο σωτήριο είναι το εμβόλιο και το πόσο καλό κάνει και ποια είναι τα ωφέλη απέναντι στην πανδημία αν εμβολιαστούμε. Δηλαδή, λέτε κύριε Αποστολακόπουλε, δεν προβάλλονται τελικά όσο πρέπει τα ωφέλη ούτε από την επιστημονική κοινότητα ούτε από τα μίντια κατ' επέκταση, γιατί τα μίντια ακολουθούν, αν θέλετε, και την γραμμή, σε εισαγωγικά τη γραμμή βέβαια. Περιμένουμε τις ενημερώσεις κάθε απόγευμα, περιμένουμε τα πει ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Χαρδαλιάς, όλοι δηλαδή. Και εκεί ακριβώς εμείς αναμεταδίδουμε τις ειδήσεις. Λέτε λοιπόν ότι δεν τονίστηκαν τα ωφέλη, αλλά εστιάσαμε στα προβλήματα. Λέω ακριβώς αυτό. Δεν προβάλαμε ούτε καν
το ότι μια τεράστια χώρα όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, εμβολιαζόμενος γενικά ο πληθυσμός με το ίδιο ακριβώς εμβόλιο, αντιμετώπισε το πρόβλημα και το αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά. Και για ακόμα μια φορά μας δίνει μαθήματα όσον αφορά την πειθαρχία των πολιτών και όσον αφορά το πώς η επιστημονική κοινότητα διαφώτισε τον κόσμο σχετικά με αυτό το εμβόλιο. Δεν έγινε και όλος αυτός ο πόλεμος ο οποίος έγινε στην Ελλάδα ανακοινώσεων. Η Ελλάδα είχε τη χαρά και την τύχη να έχει μια πολύ καλή οργάνωση όσον αφορά το πρόγραμμα του εμβολιασμού και από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και από την Επιτροπή Εμβολιασμού, οι οποίοι κρατήσανε μια ψήφιμη στάση, οφείλαμε να πούμε εδώ, αλλά είχε την ατυχία να προβληθεί υπερβολικά τα κακά του εμβολίου και να μην προβληθούν τα καλά και να μην προβληθούν τα ωφέλη που θα πάρουμε από αυτό το εμβόλιο, γενικώς από τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Και αυτό το πράγμα στο μέλλον μπορεί να το βρούμε και μπροστά μας, γιατί αν δεν προλάβουμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, έστω και τώρα, που έχουμε. Ναι, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί? Με ανησυχεί ότι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έρθει πάλι ένα τέταρτο κύμα, το οποίο θα είναι σφοδρό. Ένα λεπτό. Εντάξει, το τέταρτο κύμα το έχουμε ακούσει. Το συζητιέται στα κανάλια. Και λέω στα κανάλια γιατί ο κόσμος παρακολουθεί τα κανάλια και ακούει τα ραδιόφωνα, στα μίντια γενικότερα. Το τέταρτο κύμα λέτε ότι μπορεί να είναι και σφοδρό, με τέτοιο τείχος ανοσίας. Πώς γίνει, τότε γιατί τα κάνουμε τα εμβόλια, κύριε? Εάν δεν έχουμε το τείχος ανοσίας. Αν δεν το έχουμε, μάλιστα. Εάν έχουμε εμβολιάσει μόνο το 50% του πληθυσμού. Εάν το υπόλοιπο 50% πιστέψει σε όλα αυτά τα οποία ακούει καθημερινά από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν πάει να εμβολιαστεί, γιατί αμφιταλατεύεται, όπως είπατε και εσείς, όσον αφορά τον εμβολιασμό. Λέει να πάνε πρώτα οι άλλοι και μετά εμείς. Ναι, το λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς μιλάμε με τη γλώσσα της κοινωνίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λέει η κοινωνία όλη. Το ακούμε καθημερινά γύρω μας. Και είναι η πιο επίκαιρη ερώτηση, αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και ποιο. Όχι, και τώρα θα σας πάω και στα πιο δύσκολα, κύριε Αποστολακόπουλε. Και κατ' επέκταση, λέει η κοινωνία, και εδώ σας θέλω τώρα στο επίμαχο ζήτημα, ειδικά τα παιδιά μας θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Που προς το παρόν λίγοι το σκέφτονται θετικά να κάνουν το εμβόλιο. Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, την επιστημονική. Η γνώμη μου επιστημονική είναι ότι και τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει εμβολία από αυτού. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ακόμα μια φορά ποιο είναι το ερώτημα. Ξεκινάμε συνεχώς να θέτουμε νέα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση. Όταν βγαίνει το FDA και λέει ότι τα παιδιά μπορούν να εμβολιαστούν άφοβα, όταν βγαίνουν κορυφαίοι επιστήμονες ανά τον κόσμο και όταν βγαίνουν μελέτες ανά τον κόσμο που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί μπορούν να εμβολιαστούν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να αμφισβητούμε όλα αυτά και να προβάλλουμε την αντίθετη πλευρά των εμβολίων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί είναι δύσκολο ερώτημα αυτό το οποίο μου θέσατε. Που εσείς σωστά το κάνετε και το θέτετε. Όχι, εγώ σας μεταφέρω πάλι αυτά που λέει κοινή γνώμη. Τώρα, τα λέει επειδή προβληματίζεται από κάποιες περιπτώσεις στατιστικά θεμητές εξαιρέσεις, θα τις πείτε εσείς ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τις, όπου είχαμε παρενέργειες, όπου είχαμε και θανάτους. Προβληματίζεται γενικότερα επειδή πάντα προβληματιζόταν για τα εμβόλια. Προβληματίζεται γιατί δεν ξέρω για τους δικούς τους λόγους, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, πάντως προβληματίζεται, αμφιταλαντεύεται όπως είπατε. Σωστά το λέτε κι εσείς και εγώ το βλέπω ότι αμφιταλαντεύεται, αλλά εμείς πρέπει. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αποστολακόπουλε? Θα το κάνεις το εμβόλιο στο παιδί? Θα το κάνεις το εμβόλιο στο παιδί? Εγώ όχι, εγώ ναι. Δηλαδή αυτά συζητάει μόνο ο κόσμος. Αυτό το οποίο πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι τα εμβόλια διαχρονικά σε όλη την ιστορία της ιατρικής σώσανε πολλά μα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, ανά την Ιθύλιο. Τα διάφορα εμβόλια. Και αυτό το εμβόλιο εδώ επίσης θα σώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα. Και τα εμβόλια και της Ιλαράς όταν ξεκινήσανε και τα διάφορα εμβόλια, άλλα εμβόλια όταν ξεκινήσανε είχαν και αυτά παρενέργειες. Αλλά με την κρίση αυτών των εμβολίων καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να εξαφανίσουμε αυτούς τους ορισμένους μικροοργανισμούς οι οποίοι από τότε δεν μας έχουν ξαναπασχολήσει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είμαι βέβαιος ότι με σωστή γραμμή θα γίνει το ίδιο πράγμα. Θα ξαναεξαφανιστεί ο ιός. Μάλιστα. Αν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε ένα ικανό μέρος του πληθυσμού και δημιουργήσουμε αυτή την ασπίδα. Ωραία. Η οποία θα δημιουργείται μόνο με τον εμβολιασμό. Ήσασταν πολύ σαφείς και καλά κάνατε και κάνατε και μια αναδρομή στην ιστορία των εμβολιασμών. Πολύ καλά κάνατε. Το κάνει και ο κύριος Πλατανησιώτης εχθές, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αποστολακόπουλε. Επειδή εσείς τώρα είσαστε και ο καθήλυνα αρμόδιος, μια και κάνετε τεστ αντισωμάτων σε όλους όσοι έχουν εμβολιαστεί, ως μικροβιολογικό εργαστήριο εννοώ, το δικό σας το προσωπικό, πότε πρέπει να κάνουμε τελικά τα αντισώματα? Ακούω διάφορες γνώμες. Α, 20 μέρες μετά το δεύτερο εμβόλιο, ένα μήνα. Όχι, 10 μέρες μετά έχει
αντισώματα. Πότε κάνω εγώ, πότε μπορώ να δω ως Δημήτρης Μάρκος που κάνω την 3η 8 Ιουνίου το εμβόλιο, τη δεύτερη δόση, πότε πρέπει να πάω μετά τις 8 Ιουνίου να κάνω αντισώματα. Πότε πρέπει να πάω στον Αποστολακόπουλο και να του πω, γιατρέ μου, κάνε μου αντισώματα, να δω αν έχω αντισώματα. Το ασφαλές χρονικό διάστημα, ναι, για να δει κάποιος πώς έχει απαντήσει ο οργανισμός του, είναι το 20ήμερο μετά τη δεύτερη δόση. Μάλιστα, 20ήμερο. Ή 20 μέρες, σε πάση περιπτώσει, μετά τη δόση του εμβολίου. Τότε βλέπουμε πώς έχει αντιδράσει ο οργανισμός ή πώς έχει απαντήσει στον εμβολιασμό. Γιατί μπορεί και να μην έχω και αντισώματα, γιατρέ. Μπορεί και να μην έχω. Μπορεί και να μην έχετε έναν υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εδώ είναι όλο το ερώτημα. Ναι. Ότι απαιτείται μια τεράστια προσοχή όσον αφορά την εκτίμηση του αποτελέσματος των αντισωμάτων, τα οποία όλοι σπέβδουμε να κάνουμε αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Ναι. Αυτό γιατί τώρα? Γιατί τα αντισώματα αποτελούν μόνο τη μία γραμμή που διεγείρεται, τη χημική ανοσία δηλαδή, που διεγείρεται με τον εμβολιασμό. Με τα αντισώματα μετράμε τη β' ανοσιακή απάντηση, τα β' λεφοκύτταρα δηλαδή. Αυτά ανεβαίνουν, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πέφτουν. Μπορεί λοιπόν, αυτό που ξέρουμε όμως ότι παίζει τεράστια σημασία στην ανοσιακή απάντηση του οργανισμού είναι τα κύτταρα μνήμης, η τάφα ανοσία, η κυταρική ανοσία η λεγόμενη, η οποία δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, ή μάλλον μπορούμε να τη μετρήσουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τη μετρήσουμε και αρκετά κοστοβόρο για να μετρηθεί αυτού του είδους η ανοσία. Αυτή είναι που καθορίζει, ναι, την απάντηση που θα δώσει ο οργανισμός όταν θα έρθει σε επαφή με τον μικροοργανισμό. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει. Ναι, ωραία, το κατάλαβα, αλλά επειδή δεν πάμε στην ακριβή, πλευρά, πάμε στο κλασικό τεστ αντισωμάτων. Αν κάποιος δει ότι δεν έχει αναπτύξει αντισώματα, να μην προβληματιστεί, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έπιασε το εμβόλιο? Εάν κάποιος δεν έχει αναπτύξει καθόλου αντισώματα, τότε θα πρέπει να προβληματιστεί. Γιατί, τι μπορεί να συμβεί? Ναι, σε μια κατηγορία ανθρώπων, η οποία λέμε ότι το εμβόλιο εξορισμού έχει 95%. Ανήκει στο 5%. Ανήκει στο 5% των ανθρώπων δηλαδή δεν θα αναπτύξει αντισώματα. Δεν θα απαντήσει. Ανήκει σε αυτό το μικρό ποσοστό των ανθρώπων τα οποία δεν απαντάνε. Σας έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Αποστολακόπουλε? Σας έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορα υποκείμενα νοσήματα που δεν αφήνουν τον οργανισμό να απαντήσει. Τι λέτε τώρα? Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, κάποιος νόσος του αιμοποιητικού συστήματος που ο οργανισμός δεν απαντάει σωστά. Δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουν το εμβόλιο, γιατί έστω και λίγοι και λίγο να απαντήσει ο οργανισμός τους, θα έχουν μια προστασία ικανή από την νόσο, από τη βαριά νόσο. Θα έχουν και αυτοί μια προστασία, λέτε? Θα έχουν και αυτή μια προστασία από τη βαριά νόσο. Κυρία Αποστολακόπουλε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή κουβέντα, γιατί και σωστά νομίζω ότι πήγαμε και στα αντισώματα, για να μην λέμε μόνο τα προβλήματα. Ήταν εξόχως κατατοπιστική, γιατί είσαστε και ο καθήλυνα αρμόδιος, κατατοπιστική η κουβέντα αυτή για το τι, πότε πρέπει να κάνουμε αντισώματα και τι σημαίνει ο αριθμός των αντισωμάτων που θα φανεί στην εξέταση αυτή ότι έχουμε αναπτύξει. Οπότε ας το κάνει ο κόσμος, ας την κάνει την εξέταση και ας εκτιμήσει ο ειδικός το αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολακόπουλη. Να είστε καλά. Πολύ εγώ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.